Στη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και στην αξία της γέννησης του Χριστού για τους απανταχού Έλληνες Ορθόδοξους, στάθηκαν μέσα από τα καθιερωμένα μηνύματά τους οι προκαθήμενοι της Ορθοδοξίας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποστήριξε ότι χρέος της Εκκλησίας είναι να κατευθυνθεί η ίδια προς τους νέους, προκειμένου να καταλάβουν τη σημασία της πίστεως και των αξιών της. Δεν θα αναμένουμε να έλθουν οι νέοι και ενέοι προς εμάς, αλλά πορευόμεθα εμείς προς αυτούς, όχι ως κριτέ, αλλά ως φίλοι, μιμούμενοι τον ποιμένα των καλών, ο οποίος την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο ποιμήν ευρίσκεται πάντοτε εν εγρηγόρση και επιφυλακή, γνωρίζει τα σπημαντικά ανάγκας των νέων και των κοινωνικών των περίγυρων και δρά αναλόγως. Η ποιμαντική του παρέμβασης αντλεί έμπνευση και κατεύθυνση από την παράδοση της Εκκλησίας, προσφέρουσα εις τους νέους όχι απλώς βοήθεια, αλλά την αλήθεια της ελευθερίας ή Χριστός ημάς ελευθέρωσε. Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος στάθηκε στο μήνυμα των Χριστουγέννων και στη σχέση των ανθρώπων με το Θεό, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην περίφημη Οδό της Μετανοίας, όπως τόνισε. Αυτή η ύψωση στην οποία μας προτρέπει η Εκκλησία είναι μια ουσιαστική αναγέννηση, μια αναθεώρηση της σχέσεώς μας με το Θεό και με τον συνάνθρωπό μας, που είναι έμψυχη εικόνα του Θεού. Αυτή η ύψωση είναι ένας δρόμος και ένας τρόπος ζωής. Είναι η οδός της μετανοίας, της καταλλαγής, της ανυπόκριτης και θυσιαστικής αγάπης, της αληθινής και εσωτερικής χαράς. Ακόμη και σήμερα πολλές αλότριες φωνές ακούονται προκλητικά στα αυτιά των ανθρώπων. Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Δεύτερος. Η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού δεν είναι απλά και μόνο ένα γεγονός ιστορικό, αλλά μια διαρκής κλίση αποδοχής της αγάπης του Ιησού Χριστού. Και η εορτή των Χριστουγέννων δεν είναι παρά η κατεξοχήν εορτή της αποκρίσεώς μας στην αγάπη του Θεού, ο οποίος από αγάπη για εμάς γίνεται άνθρωπος και με αγάπη μας ρωτά. Θέλουμε άραγε να ανοίξουμε τη θύρα της καρδιάς μας και να του προσφέρουμε τη θαλπορή της δικής μας φάτνης. Θέλουμε άραγε να ανοίξουμε τη θύρα της καρδιάς μας και να φιλοξενήσουμε εκείνον που, αν και Θεός, ταπεινά μας καλεί να τον βάλουμε στη ζωή μας και να γίνουμε κατά χάρη παιδιά Του. Η προσωπική μας απόκριση στην κλίση της αγάπης του ενανθρωπίσαντος Θεού δεν είναι βέβαια απόκριση απλά λεκτική ή θεωρητική. Είναι απόκριση έμπρακτος και βιωματική. Είναι απόκριση αιωνιότητας. Από τη μακρινή Αυστραλία έστειλε το μήνυμά του και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, ζητώντας από τους πιστούς να στραφούν προς τις πραγματικές αξίες της ζωής. Χωρίς το Χριστό και το πρόσωπο του πλησίον είμαστε φτωχοί. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, θέστε ως βασική προτεραιότητα στη ζωή σας το Χριστό και τον άνθρωπο. Αγαπήστε ψυχές, όχι σώματα, όχι χρήματα, όχι συμφέροντα, όχι εξουσία. Αγαπήστε μόνο τον Χριστό και τις ψυχές των ανθρώπων. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά.